Είναι κατάλληλη στιγμή για να συνδεθούμε με τον ανταποκριτή του Μέγκα στην Ουάσιγκτον, τον Πέτρο Κασφίκη, ο οποίος από εκεί πλέον, από τις ΗΠΑ, θα μας δώσει περισσότερα. Πέτρο Κασφίκη, σε ακούμε. Καλησπέρα από τη Ουάσιγκτον. Βρισκόμαστε στο Καπιτόλιο. Ακριβώς πίσω μου είναι η ταράτσα του Καπιτολίου. Και για να καταλάβετε την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, στα σκαλιά τα οποία αυτή τη στιγμή τα έχει καταλάβει το πλήθος, εδώ σε 14 μέρες από σήμερα αναμένεται ότι θα γίνει η ορκομοσία του Τζο Μπάιντεν. Να σας πω ότι η προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε από αυτό εδώ το σημείο στο Καπιτόλιο. Με σκηνές χάους, είχαμε πολύ βία επεισόδια και καθώς οδεύουμε προς το τέλος, φαίνεται ότι θα ολοκληρωθεί με ακόμα περισσότερο χάος. Πάρα πολλοί βουλευτές και γερουσιαστές και κυριολεξία βρίσκονται δίπλα στα γραφεία του με τις πόρτες κλειδωμένες. Δεν λείπουν οι φωνές ακόμα μέχρι που κάνουν λόγο και για αποπομπή του Προέδρου του Ντόναλντ Τραμπ. Από ό,τι φαίνεται με τον κόσμο εδώ που έχουμε μιλήσει, ο κόσμος είναι εξαγριωμένος, πιστεύει πραγματικά ότι το αποτέλεσμα των εκλογών έχει κλαπεί. Μίλησα με πολίτες που είχαν έρθει από κάθε γωνιά της Αμερικής, από το Τέξας, από την Αριζόνα, από το Μίσικαν, από κάθε γωνιά της Αμερικής. Ο κόσμος, όπως μπορείτε να ακούτε αυτή τη στιγμή, φωνάζει USA, USA, πιστεύουν ότι έχουν έρθει εδώ για να υπερασπιστούν τη δημοκρατία, όπως λένε, και τις εκλογές. Και από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η αστυνομία πιάστηκε στον ύπνο. Έτσι φαίνεται από τις εξελίξεις, Πέτρο Κασφίκη, ότι η αστυνομία, όπως λες, πολύ σωστά πιάστηκε στον ύπνο. Προς το παρόν, σε ευχαριστούμε.